Ευχία. Τι όμορφη λέξη. Μυρίζεις από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Τεμετέρ έλεγαν οι παλαιοί, αν τις επίναμε στη Ζεξία, είχαν ίσον ένα χαϊβάν, δηλαδή έναν άλογο ή ένα βούδ, και έτερον επέρνα σε έναν άλλον σωγορείο και εντάμανε, πέρνα τα βάλανε τα σωζυγών και πέρνανε κόσευαν τα χωράφια, όργαναν τα χωράφια. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πανέμορφη ουσιαστική συνεργασία επιβίωσης μέσα στις δυσκολίες εκείνων των χρόνων, αλλά όλα κυλούσαν τόσο αρμονικά όπως μας έχει διδάξει η ίδια η φύση. Ένωση. Ένωση δυνάμεων ουσιαστικά δηλαδή. Ανοίγαρα την καρδιά σε τα πουλί μέση. Ανοίγαρα την καρδιά σε τα πουλί μέση. Ανοίξαν και έμπαπες σε μια πολλά γλυκή. Ανοίξαν και έμπαπες σε μια πολλά γλυκή. Σε μια πολλά γλυκή. Συζεξία. Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιείται μεταφορικά και παραπέμπει στη μουσική συζευξία, συμβολίζοντας τη συνεργασία μου με τον Μιχάλη, που ενώνουμε φωνή και λύρα αντίστοιχα, προετοιμάζοντας το έδαφος, ώστε, αν θέλετε, με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι, να καλλιεργήσουμε στο χωράφι της, ας πούμε, επιτραπή έκφραση της παραδοσιακής μουσικής, παραδοσιακής ποντιακής μουσικής, ούτως ώστε να καρποφορήσει και τους καρπούς αυτούς να τους δώσουμε ως μουσικό αντίδωρο σε όλους και όλες εσάς για τις ψυχές και τα αυτιά σας. Διπόταμος Καβάλας, Τσάιλικ, από εδώ ξεκίνησαν όλα, Μιχάλη, Ασουκαριδί, τη ρίζαν όπως ελέσμε. Ναι, ναι, απαγκεκά, 1966. Έπαιζα με τα κουτία, τα κονσερβοκούτια, τα μωρά τότε σπίτι βρήκαμε παιχνίδι. Και έξανα αλαλία στο Αγγείο. Την άλλα τέρθα που και σέρτε η λαλία, λέω ας νουνού έρθε, λέω. Φέκα τα κουτία και έτρεξα που λες εκεί. Είχε μόνο τον κόκκι ξυλών και με την εκείνη έπαιζε και κάθα και τέρνα τώρα. Αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, σκύρτημα, πώς να λέω το, δηλαδή. Η πρώτη, ας το πούμε, εισαγωγικά εμπειρία μόνο. Και θυμούμαι τόσα τώρα. Άρα κάτι που λες, Παναή. Αού το καρύβεν, αλλά σου πεις τη ρίζα. Α, και κάπου πίσω, από πίσω εκεί. Τον όλο το ιστορικό. Αού το εν το καρύβ, η ρίζα είναι από εκεί που είσαι κάθομαι. Εδώ είναι το πατρικό σου. Εδώ γεννήθηκες, εδώ μεγάλωσες. Ναι. Εδώ έπιασες για πρώτη φορά τη λίρα στα χέρια σου. Ναι, ναι. Το 1969. Επίασα για πρώτη φορά στο καφενείο του Τσεκμέ, δίνοντα χωρεμένων παρπατάσεων τη Λίτα, στάθησε το φυλακτήρι. Το όνομά του. Λέω: Θεωρώ την κοιμηγή να το εγώ παίζω, λέω. Δηλαδή και πάρει στο καφενείο του Βράφου. Λέει: Πει! Λέω: Παίζω, λέω. Εκείνη σε έξι, να το. Λέει: Το μάξο λέει αυτό. Κατηβάζει την κοιμηγή πάνω να παίζω και μπορώ να παίζει. Λέω: Ωραία, το αέτσι λέει: Παίζα. Του έπαιζε τη Λίτα. Λέω: Δώ στο θείο σήμερα και το βράδυ το φέρω, λέω. Θα το φέρω, θα μάθω να παίζω. Σκότω μας ο Τζεκ Μέζλι, πού αντίς είναι και Μέζλι. Μετά ξεχάστηκε. Απέξα πουλί την και Μέζλι και την καϊτεν καλάι. Απέξα πουλί την και Μέζλι και την καϊτεν καλάι. Θα αρνεί με σε μέσο χώρο και όλιο το αλάι. Το 74-75 έρχομαι εδώ. Όλοι ήταν τιμή να πάνε στην Τάρβα. Είχαν εκδήλωση. Πιάνω τον Τασίκο, Στάθιος Λαζαρίδης. Ας είναι καλά εκεί που τον έχει ο Θεός. Τέρενε. Εγώ σαν δύο μέρες θα κλώσκουμε. Αμάν εσύ, έχω ένα παλόν και μεντζέλι, την Πελφόρη, λέει, το καμένο και μεντζέλι. Θα καλοκτίζα το και δίωσα το. Αλλά πας, λέει, στον Στέφανο, παίρνει σάρε. Ο Στέφανος ήταν ο αγροφύλακας του χωριού, ο δεξάμενος του αδελφού μου του Κωνσταντίνου. Η οποία έβρατε, λέω, νουνού, λέω, είπε, Τασίκο, να δεις με τσάρια, λέει, ασυφοράδα, λέει, λέει, τι άνθρωποι παλιοί. Ακιά πάνε είχατε δε μεντζαλιά, ας πάμε πέρομιλι. Κατευθείαν μία κουβέντα πήγε στο δοξάρ. Εδώ και με, είπε μου πως είπε, καταέδεσα τα σενάκρα, πάμε το σκηνέδι σαν να τα με το σπάγκο. Έρθατε κάποιες τα τρία φορές με το πράσινο το σαπών, εστέμωσα, ξανέπλαξα, εστέμωσα. Μετά δύο μέρες εγώ περιμένω το ασύγκο, πία έβρα τον Ικαυκά, πήγε με το δοξάρ, σέγγεν την και μεντζιά πάνω κόρδα, βγάλω ένα κουβάρ. Λόουτα,
Το είναι, λέει, ούτε κόρδας έχω ένα ζωή κόρδας, λέει. Ας είδε τα καλώδια, να δείτε τι βέλα να δείτε στα καλώδια και ξετύλιγαζαν και πήγαινε ατσάλι τον, έγινε. Έρθες στο νους το πρώτο η καϊτέ που έμαθες και έπαιξες με την Κεμεντζέλ. Τα μαλλιά μου τέσπραν και το κόνιαλι, αδαφκά στο αράνι και κά. Για παίξον, πώς έπαιζες σαντά τότε. Από σε παίζα το. Άμου φορτηγό βούκου βούκου. Μυστήριε νέα με το διάολο ξόλο σου. Βγαίνω εδώ! Έλεγε ο πατέρα μου. Α το μπορώ να σπες, λέει η μάνα μου σφορεμέντζα. Α το μπορώ να σπες. Τέλο πάντων, κάτι πήκα το βράδυ να κρίζα και το κόνιο λυπέ πα στην κάμαριν. Αυτό δεν πάει έτσι, πώ πάει. Κατά ήκα επίνα. Τέλο πάντων, χώρισα και το κόνιο λυπέ. Επία αφού τα άλλη μέρα σου στο πεδάκι τη κοινότητα, έτον τάσον Σταυρόπουλο και ο Χρήσανθον, ξαδέλθια είναι ατή. Και έπαιξα. Λέει, πού πες, λέω, που τα σήκωνα το κεμεντή και μεντζέ, λέω, του φίλε, σου θα μαθάς, φίλε, θα φτάσει. Εδώ κάνε με θάρρος είστε. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Μετά έφυγα, πήγα στη δράμα. Η λίρα, βλέπω, ένα κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω. Πίεσα ένα δουλεία, έτριβα βάρκας, δουλειαλόχαρτη και χωρίς μάσκα, γίνονται αμίαντος, ορισμένο. Δούλεψα 3 μήνε πέρα και με τζένα στον Παρπαϊλία τη λάμπη του πατέρα του Τηλικερίδη. 2.500 είναι την εποχή. 50-50 φράγκα μάζευα. Πράγμα. Ναι. Πέρα την και με τζένα με και εκείνο με βοήθησε με φυσικά. Και... άσπρα ξεκίνησα. Ολόκληρη ιστορία είναι πάνε τώρα, λέω, μετά ξανά στην αρχή γίνεται. Θέλω με ώρα. Θέλει ένα εβδομάδα τώρα. Σειρά θα φτάνει. Στη ζωή δεν είναι όλα ρόδινα και σίγουρα για κάποιο λόγο όλα γίνονται που πολλές φορές οι ίδιοι αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Οφείλουμε όμως να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, να εστιάζουμε στο καλό με αισιοδοξία. Σε καθενός στη ζωή δεν είναι όλα τέλεια, δεν γίνονται και δεν έρχονται όλα πολλές φορές όπως τα περιμένουμε. Και αλήθεια, πόσες φορές εκεί που νιώσαμε ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλο το βάρος, εκεί που φτάνουμε στο αμήν, έρχεται η βοήθεια από ψηλά. Έσκωσα το κύφαλο πω, έσκωσα το κύφαλο πω, και ψηλά στον ουρανό νην το φαΐνουμε. Βέβαια, ο Θεόν τερεί το ρασίν και θέκτο σιόν. Δηλαδή, ο Θεός δίνει στον καθένα τις δυσκολίες που μπορεί να αντέξει. Παντού και πάντα θα βρίσκεται ο φύλακας άγγελός μας που θα μας κρατά και θα μας θυμίζει ότι μετά τις δοκιμασίες, τα προβλήματα και τις αποτυχίες, όταν δεν χάνουμε την ελπίδα και την πίστη μας, πάντα έρχεται η στιγμή στην καρδιά του ανθρώπου που η καρδιά του καλοκαιρίζει, η εχθρία, η καρδία καλοκαιρίζει όπως λέει και η τραωδία. Έρχεται το γαλάζιο του καθαρού ουρανού και τότε
διαλύει όλα τα σύννεφα. Έτσι γίνεται πάντα. Φορτούσε μάνα το σταυρόν. Κίντα δέλτσα σπάν λέγνε. Ωφ, Μιχάλ, ωφ. Πώς να θέξω μίας ολόιων σταυρών και να κρούς και τον ανέφορο. Εμείς το σταυροδόποντο κρεμάν σιγούλανε μου νιδεξαμένε μου γκυταιανίζουμε και τεά θα φορτούμες και το σταυρόν του Κυρίου. κοιτητέ, με το κεφ Παναή παράδεισον και κερδίεται. Λένε ότι ίσως ένας από τους δρόμους που ακολουθεί ο άνθρωπος για να πλησιάσει το Θεό, αυτός της μουσικής είναι των ύμνων και των τραγουδιών. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο πιο γνωστός δρόμος, αυτός της θρησκείας είναι. Μόνο που ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος, τραχής και δυσανάβατος. Στο συγκεκριμένο τραγούδι προσπάθησα με τις ταπεινές στιχουργικές μου δυνάμεις να αγγίξω ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο γραμμένο με στίχους στην ποντιακή διάλεκτο. Το λεγόμενο brain drain, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως διαρροή εγκεφάλων και ουσιαστικά αναφέρεται στη μετανάστευση ανθρώπων με υψηλή μόρφωση, εξειδίκευση και ευφυΐα σε χώρες του εξωτερικού. Στον τόπο το έγινε φανάκλος κουνόπης. Στον τόπο το έγινε φανάκλος κουνόπης. Στην Ελλάδα η ελπίδα να τσατσουφώτης. Αυτό το τραγούδι εκφράζει μία ευχή και συνάμα την ελπίδα να έρθει κάποια στιγμή η Θεία Φώτιση σε αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας μας, να προετοιμάσουν το έδαφος για να επιστρέψουν στη χώρα μας αυτοί που ήδη έχουν φύγει, αλλά και να κρατήσει εδώ τις γενιές που έρχονται. Λάσχ χάτε η Ιεράν, μπας και χαθεί επιτέλους αυτή η πληγή, όπως λέει και ο στίχος του τραγουδιού, και στην Ελλάδα η ελπίδα να τσατσοφωτίζει. Να φανεί δηλαδή το πρώτο φως της ελπίδας ξανά στην Ελλάδα μας. Βρισκόμαστε στο διπόταμο Καβάλας, στο γνωστό Τσάιλικ. Βρισκόμαστε στο χωριό που γεννήθηκε ένας συγκλονιστικά μελωδικός πόντιος τραγουδιστής. Ο αείμνηστος Γεωργούλης Λαφαζανίδης. Η επιτομή της ποντιακής μελωδίας. Ο Μιχάλης αντιλήφθηκε πρώτος τη μεγάλη του αξία και μας χάρισε μαζί με τον Γεωργούλη δισκογραφικά διαμάντια που η λάμψη τους δεν θα χαθεί ποτέ. Να θέμασε καυκόμα το θέμα ο Κούσναμα. Να θέμασε καυκόμα το θέμα ο Κούσναμα. Ο Γεωργούλης, ο Λαφαζανίδης. Μανουσιάκ τυραζί. Σκουτουλίζ όλων η φύση. Το μόνο που προσπάθησα να κάνω να τον κατεβάσω από εκεί, να το φέρω στις αυλές σας, στους κήπους σας,
και ιδιαίτερα στις ψυχές σας αυτήν την φοβερή και εξαιρετικά μοναδική φωνή. Κάποτε με ρώτησε ο Γιωργούλης, «Ξέτς κάτι», λέει η Μιχάλη. Λέω, «Ντοίθε Γιωργούλη, για εγώ εγενέθα ενωρίς, για εσύ εγενέθες αργός». Καλά, μπορούν 8-9 χρόνια και ο Πάνος, πώς ελάσκους νόμιρο να ούτω το ραζίνγε πέγνος. Και εμείς και γρήκαναμε το εμφόβος. Άτσε μάθαμε μωρά. Ξυπώντα έμνες, με τα λάστιχα είναι τα παλιά τα ελβιέλατα. Πάλαμπα έπαιζαμε και στο σχολείο με την κύριε Σαχτίνη. Πού συγκορφή. Και είπα πάντα, θα πάω στο κουτσάκι, ρε βγαίναμε. 2-3 ώρες επίνε να φτάνουν στο σαπάν. Ενιστέρνα και έπιναν τα ζά νερό. Ναι, φόβος δεν τη βέβαια. Το γιόγκ, το φόβος, τίποτα, τίποτα. Χαρά Θεού ήταν, το ημάν Μπαλτί να είναι καλά. Ναι. Ημάν Μπαλτί, γιατί λες. Γιατί τον κονσέρβας, παίρνουμε το σωρεμένο κύριμ και λέμε να πας, έβαλα χαλβά, ψωμί, έβαλα ελιές, πήρα και ένα ημάν Μπαλτί. Ημάν Έλενα. Τόνιζε να το σου λέει μου, ημάν Μπαλτί. Εμείς έχουμε ημάν Μπαλτί με τον Κόταλ τον αδερφό μου. Κατευθείαν την τσάντα και δρόμο. Ναι. Λασίδα έλεγα να τον αξέψει. Μιχάλ, ναι. Τώρα λες αούτο την ιστορία και εγώ νουνίζω. Πού να αφήνω όμως σήμερα 6, 7, 8 χρονών, 9 χρονών χάταλα, μωρά, να πάνε στο ραζίνα, σε ένα δωμάτιο σ' άλλο και αφήνω μετά. Ναι, τώρα τα χρόνια... Άλλος κόσμος, Μιχάλ. Όχι, μάλλον, η κοινωνία έλαξε. Τα χρόνια και έλαξαν, μπράβο. Τα χρόνια τα ίδια σαν πάντα ευλογημένα. Αλλά κόσμο να αλλάζει και γίνεται πολλά... Αχ, θα πέρω. Με το τίποτα έσνεται ευχαριστημένο. Δηλαδή, λες με τώρα, κονσέρβα η Μάμπελ. Και σήμερα έχουμε όλια του Θεού τα καλοσύνιας και όλα μας στέλνε, δεν είναι. Τα μοίρα την κοινότητα στο έκλειστα με κέτρωγα με μωρά. Είναι ότι μέτρων το πασχαλιάτικο νταρνίν. Το έλεσα τώρα. Και σήμερα σε έμπουνταν και χάνομα. Τίποτα και μετά κοινά είναι κράτησαν εμάς. Και θα πάνε η ιστορία να ούτω η Μουντζονή στράτα, Παναγία Δακά, είχε κάτι καρύδια. Ήταν το εύκολο η λασίδα. Άμα και είχαμε όρεξη, εφήναμε τα ζάη και απές, πλούμε σαυκά, συνεβόρα, σακαρίδια και είναι παπασύνεβόρα και βαρύνε, ξέρεις. Εφήναμε τα χούσα να πέσα στα δέντρα, το βράδυ μαναχάει κατηβαίνανε, εμείς ξά και λαντάριζαμε. Άμα πας στο κοτσάκι ρε εις δουλεία, πρέπει να χρούσα ζάμι πάνω πίσω, τάρβα στο μέρος σκέσαι. Έτσι ήταν ιστορίας. Εμείς πού να κρατούν τα ποδάρια μου τώρα 3 ώρα να προπατούμε. Θα έρθει το ασθενοφόρο. Έχετε να δω, ασθενοφόρο έχετε. Πώς και έχουμε, πώς και έχουμε. Θα βγαίνει να είναι καλά. Αυτό που μπορούμε να σας εξομολογηθούμε είναι ότι τα τραγούδια αυτά παίχτηκαν και τραγουδήθηκαν με πολύ συναίσθημα και πολύ ψυχή. Και κάποιες φορές δεν διαλέγεις τα τραγούδια, αλλά έρχονται εκείνα και σε βρίσκουν, σαν αγγελιοφόροι.
και το συναίσθημα στα τραγούδια είναι παράξενη υπόθεση, ιδιαίτερα ο τρόπος που εκφράζεται. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα λαβύρινθο και άντε να βρεις την άκρη του νήματος ή την απαρχή του νοήματος. Για τον Μιχάλη δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ο καλλιτέχνης που ξέρει όσο κανείς άλλος να κάνει τη διαφορά στη δισκογραφία και αυτό πραγματικά σε συμπαρασύρει. Και το ένιωσα μέσα στο στούντιο. Έχει τη δυνατότητα, το χάρισμα να μιλάει στο σήμερα αλλά και το αύριο με κωδικούς του χτες. Και αυτό σαφέστατα οφείλεται αφενός μεν στην άριστη γνώση του σε αυτό που καλείται μουσική παράδοση των προγόνων μας, όσο σαφέστατα αφετέρου δε και στις εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις που έχει. Επιβλητικός πάντα, στα ηχοχρώματά του διακρίνει κανείς την αδρότητα της παράδοσης με την ανανεωτική πνοή της. Όπως και να το κάνουμε, είναι τιμή να σε εμπιστεύεται κάποιος τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης όπως ο Μιχάλης τις μουσικές του δημιουργίες, τα μουσικά του τέκνα, μου επιτραπεί έκφραση, και να συμπράττεις δισκογραφικά μαζί του. Ο Θεός να τον έχει πάντα καλά και να του χαρίζει πάντα απλόχερα αυτό το σπουδαίο ταλέντο από το οποίο έχουμε τόσα πολλά να διδαχτούμε. Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, ένα εξαιρετικό παιδί, μια εξαιρετική φωνή, τραγουδάει τον Πόντο πάρα πολλά χρόνια. Εκτός των άλλων, είναι πολύ μεγάλη προσφορά του μέσα από εκπομπές, μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές και τηλεόραση φυσικά. Λοιπόν, και καλώντας πάρα πολλούς και ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν επαγγελματίες, ήταν από τα χωριά και είχαν τα βιώματα, είχαν τις γνώσεις, αυτά που είχαν πάρει από τους παλαιότερους και τα παρουσίαζε στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εικόνα πιο πλήρης για τα παιδιά. Μεγάλη προσφορά αυτή εδώ, πολύ μεγάλη. Στο τραγούδι του, το ξέρουμε όλοι, είναι μια από τις κορυφαίες φωνές, ερμηνευτής πραγματικός, και το σημαντικότερο, το χρώμα, παιδιά, αυτό το χρώμα που τόσο το λατρεύουμε, της φύσης, έχει και το χρώμα το μουσικό. Αυτό το χρώμα το μουσικό, λοιπόν, είναι το ιδιαίτερο που μας δίνει ο Παναγιώτης μέσα από τη χαρακτηριστική του φωνή. Και χαίρομαι που έκαναμε αυτή τη συνεργασία και ευελπιστούμε ότι κάτι θα έχουμε προσφέρει. Thank you.
συζεξία με την ψυχή της φωνής και την καρδιά της λύρας. Αυτή τη δισκογραφική σύμπραξη φώτισαν επίσης με το ταλέντο και την καλλιτεχνική τους αξία δύο σπουδαίοι νέοι, ο Χρήστος Καλλιοτζίδης και ο Γιώργος Κορτσινίδης. Και αυτό που φτάνει στα μάτια σας αυτή τη στιγμή οφείλεται στο ταλέντο αλλά και την υπέρμετρη αγάπη για αυτό που κάνουν. Συζεξία ταλέντου και αγάπης λοιπόν από τον Γιάννη Πούλιο και τον Γιώργο Κορτσινίδη στο κομμάτι των τηλεοπτικών παραγωγών με την PK Music Video. Και τα πουλο παγλέγνε και νοδιένεις ψυχομάχη και τα πουλο παγλέγνε.